δουλειά και επέλεξα να μιλώ όταν έχω να πω κάτι. Και ποτέ δεν κατάλαβα πως άλλοι συναδελφοί μου σε παλαιότερες εδώ κυβερνήσεις το πρωί βγαίνανε στις τηλεόρακτα ραδιόφωνα και μετά πότε βρίσκαν χρόνο να δουλεύουν στο Υπουργείο τους. Πάντως καλό είναι και να έχουμε και μία επαφή για να μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις, να παίρνουμε απαντήσεις. Βεβαίως. Γιατί... Βεβαίως. Θα ξεκινήσουμε με τα γενικά και θα έρθουμε μετά στα ειδικά, γιατί είναι πολλά τα ειδικά του Υπουργείου Παιδείας. Είσαστε ικανοποιημένος με την εξέλιξη που είχαν τα πράγματα, κύριε Υπουργέ? Προφανώς είναι ρητορική η ερώτησή σας. Γιατί όχι το λέτε? Μόνο εγώ, αλλά πιστεύω ότι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι ικανοποιημένη για δύο λόγους. Πρώτον, διότι κλείνει η αξιολόγηση και σημαίνει ότι χωρίς πρόσθετα μέτρα προχωράμε σε δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας με κατά το δυνατόν ισότητα, με αναδιανομή. Θα πέσουν χρήματα στην αγορά από τη δόση που θα έρθει. Θα κινηθεί δηλαδή η ρευστότητα που έχει προβλήματα σήμερα και θα δημιουργηθεί ένα πλαίσιο μιας ανάπτυξης της χώρας, όπως ήδη έχει εκτιμηθεί και από την Κομισιόν από το δεύτερο εξάμηνο φέτος. Θα σας αποδείξω το δεύτερο, ότι... το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια συμφωνία σε τρία στάδια να ρυθμιστεί το χρέος. Το βραχυπρόθεσμο, το μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο. Και αυτή η συμφωνία θα προχωρήσει στις 24 του μηνός, θα γίνουν πιο συγκεκριμένες συζητήσεις, προκειμένου να υπάρξει μια σημαντική επανατοποθέτηση του ελληνικού προβλήματος σε σχέση με τα δάνεια και τις πιστωτές. Κύριε Υπουργέ, ερχόμαστε... Αυτές είναι θετικές εξελίξεις. Υπάρχουν όμως και οι αρνητικές. Οι αρνητικές είναι ότι για να γίνει, για να φτάσουμε στην αξιολόγηση, που για να είμαστε ειλικρινείς όλοι σας πίεζαν να γίνει όσο το δυνατόν πιο σύντομα η αξιολόγηση, θα έπρεπε να ληφθούν κάποια πρόσθετα μέτρα. Έχουμε επισκέψεις, βλέπω. Κάποιος, κάτι σημαντικό. Σας είδα. Η τεχνική είναι. Α, η τεχνική. Λοιπόν, ναι, ναι. Ερχόμαστε λοιπόν με μέτρα, το φορολογικό, το της άμεσης φορολογίας, το της έμεσης φορολογίας που έρχεται τώρα, που μειώνουν κατά πολύ την καταναλωτική δυνατότητα των Ελλήνων, την φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων, όπως επίσης μειώνουν συντάξεις και μισθούς δια της έμεσης και άμεσης φορολογίας. Όποιος έχει, έτσι, του, όποιος έχει του πάνω πολίτη από 617 ευρώ εισόδημα, ή θα του τα πάρουμε από την φορολογία, ή θα του τα πάρουμε όταν από θα... την άμεση την έμεση, ή στην κατανάλωση, ή που θα του τα πάρουμε από, το, από, τη, από τη σύνταξη, βέβαια, αν είναι πάρα, λίγο παραπάνω. Άρα λοιπόν, πώς πιστεύετε εσείς ότι το κράτος θα έχει έσοδα, γιατί έρχεται το άλλο, το καινούριο του κόφτη, έτσι ώστε να μην χρειαστεί του χρόνου τον Απρίλη, 30 Απριλίου, και κάθε χρόνο στις 30 Απριλίου, να κόβεται από τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων, όπως για παράδειγμα του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αφορά συντάξεις? Πώς είσαστε τόσο αισιόδοξος ότι δεν θα συμβούν όλα αυτά, όταν ο ελληνικός λαός δεν έχει την δυνατότητα ούτε να καταναλώσει, ούτε να πληρώσει τις υποχρεώσεις του? Δεν είναι θέμα αισιοδοξίας ή απεσιοδοξίας, είναι θέμα λογικής. Πράγματι, υπάρχουν μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την διατήρηση και όχι τη μείωση των συντάξεων και των μισθών. Δεν εθίγησαν οι συντάξεις και οι μισθοί, έχουν διασφαλιστεί. Και αυτό... Φύγονται οι υφιστάμενες και θα δοθεί η προσωπική διαφορά, προσωπική διαφορά μέχρι για το 18. Μιλάμε. Αλλά και εσείς όταν βγείτε στη σύνταξη θα διαπιστώσετε ότι θα παίρνετε πολύ λιγότερο σύνταξη από ένα συνάδελφό σας ο οποίος είχε βγει χτες στη σύνταξη. Εάν εσείς βγείτε... Μιλάμε για τις υφιστάμενες συντάξεις, δεν θίγονται. Και μιλάμε για παρόντα χρόνο και όχι για τι θα γίνει μετά. Εάν δεν θυχτούν, κύριε Υπουργέ... Όπου τότε θα υπάρξει μια ανάπτυξη της χώρας. Μπράβο. Διότι στο ασφαλιστικό υπάρχει και η ρήτρα της ανάπτυξης, όπως ξέρετε. Και η βασική σύνταξη που είναι μια σοβαρή καινοτομία και που αφορά όλο το ελληνικό λαό και όχι μερικές μερίδες του ελληνικού λαού, έχει, όπως ξέρετε, και τη ρήτρα της ανάπτυξης. Όσο ανεβαίνει. Είδατε εσείς από το 10 που θεσμοθετήθηκε να έχουμε αύξηση των συντάξεων, για τη ρήτρα ανάπτυξης έχουμε από το 2010 που θεσμοθετήθηκε. Είδατε εσείς κάποιο χρόνο να είχαμε αύξηση? Από το 2010 είδα ότι είχαμε 11 περικοπές συντάξεων. Ακριβώς, ακριβώς. Άγριο ψαλίδι. Δεν είναι αυτή η κατάσταση σήμερα. Και διασφαλίστηκε και με τη συμφωνία. Προσέξτε όμως. Σε ό,τι αφορά τον κόφτη που αναφερθήκατε. Προσέξτε όμως. Παρακαλώ. Πάνω στις προηγούμενες
περικοπές, έχουμε νέες. Εάν τώρα με την προσωπική διαφορά διασφαλιστούν οι υφιστάμενες συντάξεις μέχρι το 18 και με την ευχή και την ελπίδα να έχουμε ανάπτυξη και ο κόφτης να μην ισχύσει και για αυτούς, γιατί να σας πω κάτι κύριε Υπουργέ, ποιος δεν μου λέει εμένα ότι τον Απρίλιο του 17, βλέποντας ότι δεν έχουμε πιάσει το 0,5 για το 16, είσαστε υποχρεωμένος να κόψετε εσείς από το Υπουργείο σας, ο κύριος Κατρούγκαλος από το Υπουργείο του. Αν κόψει ο κύριος Κατρούγκαλος από το Υπουργείο του, θα κόψει συντάξεις. Κύριε Παπαδάκη, καταλαβαίνω τους φόβους, διότι ο κόσμος έχει μια εμπειρία αλλεπάλληλων μειώσεων των συντάξεων. Αλλά προσέξτε, το 0,5% πλεονάσματα για το 2016 είναι ένας στόχος ο οποίος είναι απόλυτα ρεαλιστικός και θα έλεγα θα ξεπεραστεί. Ήδη τρέχουμε τη χρονιά έχοντας υπόψη μας ότι το 2015 υπήρξε ένα μεγαλύτερο πλεόνασμα. Ναι, χωρίς να έχουμε πληρώσει υποχρεώσεις όμως. Έχοντας αφήσει πίσω... Τώρα λοιπόν, γι' αυτό ανέφερα νωρίτερα στο θέμα των χρημάτων που θα πέσουν στην αγορά, από τα χρήματα που θα έρθουν μετά τη συμφωνία θα εξοφληθούν και οι υποχρεώσεις στην αγορά που έχει το δημόσιο. Ξέρετε τι φοβάμαι. Είμαι σε μια φάση εξομάλυνσης και αυτό θα φανεί τους επόμενους μήνες. Ξέρετε τι φοβάμαι. Ξέρετε όχι φοβάμαι. Ρητορικά, πραγματικά. Ξέρετε, διότι ξέρετε, και φοβάμαι, η αγορά θα έχει χρήματα και οι πολίτες θα έχουν δυνατότητα να ζουν καλύτερα. Θα έχει χρήματα. Βεβαίως. Ξέρετε τι φοβάμαι. Δεν το εύχομαι. Εγώ εύχομαι να συμβεί αυτό που λέτε εσείς. Μέσα από την καρδιά μου το εύχομαι. Αλλά μην μου πείτε αύριο μεθαύριο ή εσείς ή ο Πρωθυπουργός ότι ξέρετε κάτι, ψέματα δεν σας είπαμε πέρσι τέτοια μέρα. Αυταπάτες είχαμε ότι θα έχουμε ανάπτυξη. Αν μας το πείτε, αυταπάτες μία, αυταπάτες δύο, θα πει ο λαός σας χειτήρι στο τέλος. Αν σας το πούμε, σημαίνει ότι θα έχουμε αποτύχει. Και εκεί λειτουργεί ο κανόνας της δημοκρατίας. Ήδη έχετε μία αποτυχία. Ήδη έχετε μία αποτυχία με τις αυταπάτες. Έχουμε μία πορεία από το Σεπτέμβριο και μετά που έχει μία θετική επιβεβαίωση. Διότι εμείς δεν λειτουργούμε με βάση εξαγγελίες που αφορούν τις προηγούμενες εκλογές του Ιανουαρίου. Λειτουργούμε με βάση τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε τον Αύγουστο και τις οποίες φέραμε στον ελληνικό λαό για να γνωρίζει τι θα γίνει. Πάντως... Δεν ξεγελάσαμε κανέναν. Η κριτική... Η χθεσινή ιστορία στο Eurogroup έχει αυτό το θετικό στοιχείο. Μια κυβέρνηση η οποία έχει σχέδιο, έχει επιτυχίες σε αυτήν την προσπάθεια, ξέρει τα ζορίσματα που υπάρχουν και προσπαθεί μέσα από ένα πλαίσιο ανάπτυξης να ξεπεράσει τη σημερινή πραγματικότητα. Κύριε Υπουργέ, αυτό δεν το βλέπει δυστυχώς η κοινωνία. Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημά σας. Δεν το βλέπει η κοινωνία. Και δεν το βλέπει η κοινωνία όχι λόγω του ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ τα κανάλια της διαπλοκής του λένε, γιατί και αυτό μου φαίνεται ότι έχει γίνει ψωμοτήρι και πρέπει να το αναθεωρήσετε. Η κριτική δεν έχει σχέση ούτε με την προπαγάνδα, ούτε με τη διαπλοκή. Η κριτική είναι κριτική. Μαζί όταν είσαστε καλεσμένος σε αυτή την εκπομπή, όταν είσαστε βουλευτής, ασκούσαμε κριτική, εγώ εντονότατε ως δημοσιογράφος και εσείς ως πολιτικός, στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δηλαδή, αν εγώ ασκώ κριτική στη σημερινή κυβέρνηση, είμαι διαπλεκόμενος και εξυπηρετώ τα συμφέροντα του εργοδότη μου. Ήθελα να το πω στον Νίκο Φίλη. Ήθελα να το πω στον Νίκο Φίλη, γιατί ήταν συνάδελφός μου, τώρα έχει ένα σταλί ιδιότητά του και νομίζω ότι γνωριζόμαστε και χρόνια. Και ξέρετε κάτι, αυτό είναι ενοχλητικό πια. Εάν έχετε στοιχεία για συγκεκριμένους ανθρώπους, πρέπει να τα βγάλετε στη φόρα. Όπως εγώ για εσάς. Αν έχω κάτι για εσάς, ευθέως θα σας το πω. Κύριε Παπαδάκη, έχετε δίκιο ότι η κριτική όχι απλώς δεν ενοχλεί, είναι αναγκαία. Όταν πάβει να υπάρχει η κριτική, δεν κάνει καλά τη δουλειά της και η κυβέρνηση. Έτσι. Σε αυτό είμαστε σαφείς. Έτσι, έτσι, χαίρομαι που τα ακούω. Δεν πρόκειται όμως για κριτική. Και δεν αναφέρομαι σε εσάς αυτή τη στιγμή. Αλλά το σύνολο, μιλάω γενικά, τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, τα περισσότερα από αυτά, έχουν αποδειχθεί σε έναν αγώνα παραπληροφόρησης του ελληνικού λαού και μιας σκληρής επίθεσης προς την κυβέρνηση. Τα συμφέροντα είναι κατανοητά. Έχουμε υπερχρεωμένα κανάλια, τα οποία μέχρι τώρα ήταν μέρος του καταρρεύσαντος δικοματικού πολιτικού σκηνικού, τα οποία κανάλια δίνουν μάχη με ένα πολύ σκληρό και καθόλου δημοκρατικό τρόπο, για να είμαι ευγενής. Δια της κριτικής όμως αυτές τις κυβερνήσεις... Δεν είναι κριτική, δια της παραπληροφόρησης. Προσέξτε, έτσι... Θέλετε να πω μερικά παραδείγματα, καταιγισμός παραδείγματος. Θα σας πω κάτι άλλο. Πώς ανοίγουν τα δελτία ειδήσεων δημιουργώντας μια κατάσταση καταστροφής στη χώρα. Δεν είναι αυτή η εικόνα της καταστροφής. Έχουμε βήματα για να βγούμε από την κρίση.
Προσέξτε, και η δικαίωσή σας θα έρθει όταν βγούμε από την κρίση. Αλλά η δικαίωση έρχεται βήμα-βήμα και όχι μια και έξω. Πάντως, θες, με την απόφαση του Eurogroup υπάρχει ένα σοβαρό βήμα για τη χώρα. Και δεν είναι δυνατόν να γίνεται μια επίθεση με τρόπο υποβολημένο τώρα βέβαια, γιατί δεν είναι εύκολο να κάνει το μαύρο άσπρο τόσο πολύ πια. Μια επίθεση προς την κυβέρνηση η οποία προσπαθεί και δεν κάνει τίποτα χειρότερο, αντιθέτως κάνει όλο και περισσότερα στοιχεία βελτίωσης της οικονομίας και της καθημερινότητας του πολίτη. Αντός. Διότι εκεί θα κριθούμε. Εν πάση περιπτώσει, θα είδατε σήμερα ότι υπάρχει μια ιστορία με την γνωστή υπόθεση της μεγαλοδιαφθοράς γύρω από τα ζητήματα των Panama Papers. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Το ξέρω και τράβηξα και εγώ τα χίλια μύρια, γιατί υπάρχει ένας Γιώργος Παπαδάκης και νομίζω ότι ήμουν εγώ. Εντάξει, εδώ φταίει το όνομά σας. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Και έχω τραβήξει δύο μέρες, δεν περιγράφεται. Ωραία. Κύριε Παπαδάκη, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δώσει τη μάχη αυτή κατά της φοροδιαφυγής. Είναι θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης, στοιχειώδους κοινωνικής δικαιοσύνης. Κάντε το όμως. Υπουργέ, μέχρι να το κάνετε όμως αυτό, αυξάνετε τη φορολογία. Ξεκίνησε ήδη σήμερα. Ναι, αλλά μέχρι να το κάνετε αυτό, ξεκινάτε ανάποδα. Αυξάνετε φορολογία. Αυτό έχει δίκιο. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά την έμεση φορολογία, το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή, δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Τώρα θα έρθει. Για την άμεση. Στην άμεση υπάρχει. Υπουργέ, το αποδείξαμε με παραδείγματα. Επιτρέψτε μου να μην μας αφισβητήσετε σε αυτά τα παραδείγματα. Υπάρχει μια μικρή διαφορά, στα μικρά από 617 και πάνω. Υπάρχει αύξηση. Λόγω της μείωσης του αφορολόγητου. Λόγω της μείωσης του αφορολόγητου. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό κανείς. Πρέπει να έχεις τρία παιδιά για να έχεις αφορολόγητο. Και δύο, βεβαίως. Δηλαδή, τα καινούργια ζευγάρια δεν κάνουν κανένα παιδί για οικονομικούς λόγους. Και όχι γιατί. Έτσι. Ή με το ζόρι να κάνουν ένα. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι το πρόβλημα της ανεργίας. Τεράστιο. Υπάρχουν οικογένειες που έχουν μεγάλα άνεργα παιδιά και αυτό είναι ένα συντελεστής κοινωνικός. Και δεν είναι και προστατευόμενα πλέον αυτά τα παιδιά. Καλά κάνετε και το έτσι. Δεν είναι και προστατευόμενα. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και εκεί, αν θέλετε, πρέπει να λάβουμε συντονισμένα αποφάσεις και κάτι γίνεται να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό. Να σας πω ένα. Στην έμεση φορολογία που λέτε. Μάλιστα. Θα τα δούμε τα μέτρα. Θέλω να τα δούμε τα μέτρα. Θέλω να έρθουν να δω, γιατί αυτά είναι άδικα. Και θα κάνουμε συγκεκριμένη συζήτηση επί των μέτρων. Μη συζητάμε για μετά τα οποία. Βεβαίως, γιατί αν, κύριε Υπουργέ, προληπτικά το συζητάμε. Εάν είναι οριζόντια, τότε θα έχουμε και ακόμα μεγαλύτερη και πραγματική και μη αμφισβητήσιμη μείωση και των μικρών, των πολύ μικρών εισοδημάτων. Γιατί αν αυξηθούν τα βασικά προϊόντα διατροφής του, εάν αυξηθούν τα καύσιμα, όπου ο άλλος που παράγει ένα προϊόν θα πει ότι δια της αυξήσεως των καυσίμων μετακυλεί το κόστος παραγωγής στην τιμή του προϊόντος και στο σούπερ μάρκετ θα το βρει ακριβό. Το ρύζι θα το πληρώνει πιο ακριβά γιατί βάζεται ειδικό φόρο στο πετρέλαιο. Θα δούμε ποια είναι τα μέτρα και ποιες είναι οι επιβαρύνσεις. Θέλω να έρθω... πω όμως ότι η αγορά λειτουργεί πολλές φορές με τρόπο στρεβλωτικό και συνεπώς υπάρχει ανάγκη μέτρων ούτως ώστε να μην υφίσταται αυτή η λογική που λέτε με τρόπο γραμμικό και ευθύγραμμο ότι το σούπερ μάρκετ θα ακριβίνει επειδή θα ακριβίνει. Για παράδειγμα το θέμα των μεταφορών. Να έρθουμε όμως... Το ελληνικό σούπερ μάρκετ είναι ακριβότερο από το ευρωπαϊκό σούπερ μάρκετ στις ίδιες επιχειρήσεις. Το λέμε χρόνια αυτό. Το λέμε χρόνια. Και κάτι γίνεται. Είναι, σας λέω, αν πάμε μαζί στη Βουλγαρία να δείτε πολυεθνικά προϊόντα. Πολυεθνικά προϊόντα. Το ίδιο προϊόν. Είναι 20-30% πιο φθηνά. Πιο φθηνά. Να έρθουμε όμως σε θέματα που άπτονται και του... Πάντως, αμέσως. Ναι, ναι. Κύριε Παπαδάκη, θέλω να κρατήσουμε το μείζον. Και το μείζον είναι ότι προχθές στο Eurogroup υπήρξε μία απόφαση. Όλοι μας λέγανε να κλείσουμε την αξιολόγηση, αλλά εμείς λέγαμε με ποιους όρους θα την κλείσουμε. Και δώσαμε μία μάχη πέρσι το καλοκαίρι να βελτιώσουμε τους όρους της συμφωνίας. Η ιστορία των πλεονασμάτων που είναι πολύ πολύ μικρότερα, για παράδειγμα το 16 είναι 0,5% αντί για 4,5%, σημαίνει 7,2 δισεκατομμύρια γλιτώνουν οι Έλληνες πολίτες. Αυτό σημαίνει η διαφορά. Μετά έρχεται το 3,5 όμως. Μετά έρχεται το 3,5. Και το σύνολο 20 δισεκατομμύρια γλιτώνουν οι Έλληνες πολίτες. Πάντως για να κλείσω. Αυτά πρέπει να τα δούμε σε σχέση και με τα μέτρα τα οποία είμαστε αναγκασμένοι να λάβουμε. Πάντως για να κλείσουμε. Για να κλείσουμε την κουβέντα των γενικών θεμάτων και να έρθουμε στα θέματα του Υπουργείου Παιδείας. Είναι πώς να το κάνουμε και έχει δίκιο ο κόσμος να λέει ότι ακόμα του έχει μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος του έλεγε πράγματα τα οποία δεν μπορεί τώρα να εφαρμόσει. Και αν πράγματι δεν είχε τη δυνατότητα και την οριμότητα τότε που έλεγε ότι μπορεί να τα κάνει, τα έλεγε, πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του.
Και επειδή σας ξέρω χρόνια, η αυτοκριτική είναι προνόμια της αριστεράς. Θα πρέπει να κάνετε την αυτοκριτική σας. Δεν κάνει απλώς αυτοκριτική στα λόγια, αλλά όταν είναι αναγκασμένος από τις περιστάσεις και από το σχετισμό δύναμης. Έτσι δεν μας λέγανε και άλλοι όμως. Το καλοκαίρι, ένα λεπτό. Όταν είναι αναγκασμένος από τις περιστάσεις και το σχετισμό δύναμης να προχωρήσει σε ορισμένες αποφάσεις που ανατρέπουν ή διαφοροποιούν διακηρύξεις του, τότε πηγαίνει στο λαό και ζητάει μια νέα λαϊκή νομιμοποίηση. Ξέρετε, αυτό συνέβη το Σεπτέμβριο. Ποια άλλη κυβέρνηση που άλλαξε το πρόγραμμά της, γιατί εμείς το αλλάξαμε. Αυτό είναι σαφές ότι υπήρξαν αλλαγές τον Αύγουστο. Διαμετρικά αντίθετες από εκείνες που υποστηρίζετε. Ναι, αλλά το γενικό πλαίσιο που ήταν η υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων δεν έχει τροποποιηθεί. Δεν έχει φανεί ακόμα. Μέρα με τη μέρα. Δεν έχει φανεί ακόμα. Παλεύουμε μέρα με τη μέρα. Σας ξαναλέω. Κερδίσαμε από την τροποποίηση, από την αλλαγή των πλεονασμάτων περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ την τριετία. Αυτά, για πέστε, ποιος θα τα πλήρωνε. Ξέρετε, η ομολογία όμως άκουγε και τον κύριο Κατρούγκαλο, τον ομολογό σας. Ο οποίος λέει, ρε παιδιά, δεν είμαστε μόνοι μας για να αποφασίσουμε. Έχουμε και τους δανειστές. Όταν αυτό ακουγόταν επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, πήγαινε τα ρούχα σας και δικαιολογημένα. Όχι, τους λέγαμε ότι είναι πολύ γέσμεν. Ό,τι τους λέγανε οι άλλοι κάνανε. Εσείς που είπατε όχι. Ενώ εμείς κάναμε, όπως ξέρετε, έναν αγώνα ο Πέσης τον Ιανουάριο, έφερε στο δημοψήφισμα, διαμορφώθηκαν συγκεκριμένες συνθήκες και τροποποιήσεις. Μην μιλήσουμε για το δημοψήφισμα, γιατί άλλαξε το ναι και έγινε όχι, κύριε Υπουργέ. Όχι, να μιλήσουμε για την ανάγκη να δοθεί μια μάχη. Δεν παραδοθήκαμε. Και μετά η συμφωνία που επετέφθη τον Αύγουστο, επαναλαμβάνω, δεν πήγαμε έτσι ελαφρά την καρδία, έγιναν εκλογές και λέμε ψηφίστε μας να την εφαρμόσουμε ή όχι εμάς ή οι άλλοι. Αυτό έγινε. Κύριε Υπουργέ, πάμε στα θέματα των αρμοδιοτήτων. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία, όχι η ερήμην των πολιτών. Όταν αλλάζεις, σέβεσαι και λες ελάτε να συζητήσουμε τι κάνουμε. Να έρθουμε στα θέματα των αρμοδιοτήτων σας. Σήμερα κλείνουν τα σχολεία, 16 του μηνός αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Και διαβάζω εδώ στην Καθημερινή, πανελλαδικές υπό την απειλή απεργίας. Οι καθηγητές θα αποφασίσουν στις 21 Μαΐου, διαμαρτύρονται για τα κενά στα σχολεία. Πάμε για κινητοποίηση εν μέσω εξετάσεων λόγω των κενών που υπάρχουν. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η λογική. Τα κενά δεν υπάρχουν τον Μάιο. Έτσι λένε, σας λέω, διαβάζω την Καθημερινή σήμερα. Την έχω μπροστά μου. Λέω λοιπόν, τα κενά δεν υπάρχουν τον Μάιο. Το Μάιο διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, προκειμένου το Σεπτέμβριο να μην υπάρξουν κενά. Συνεπώς δεν βλέπω κάποια λογική σε σχέση με το θέμα που μου αναφέρατε. Και είναι αδιανόητο, κατά τη γνώμη μου, να δημιουργείται ένα κλίμα υπονόμευσης των εξετάσεων με τέτοιου είδους, όπως αναφέρατε εσείς, εξαγγελίες νωρίτερα. Πάντως δεν καλύφθηκαν τα κενά στη χρονιά που μου τελειώνει τώρα, όπως είχατε δεσμευτεί ως κυβέρνηση. Όχι. Κατά το δυνατόν καλύφθηκαν. Άλλο κατά το δυνατόν και άλλο η πλήρης κάλυψη. Το ταμείο είναι συγκεκριμένο. Σκεφτείτε δηλαδή αν χρειαστεί να γίνει και κόφτης την επόμενη χρονιά. Όχι, εάν σας υποχρεώσουν. Θα υπάρχει αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης με ένα βασικό στόχο. Το στόχο των διορισμών. Κύριε Υπουργέ. Διότι χωρίς διορισμούς, μέσα από το σύστημα της συνεχούς ανανέωσης των αναπληρωτών, αυτό το οποίο δημιουργείται είναι μια κατάσταση πολύ επισφαλής και μεταβατική και ως προς τα εργασιακά δικαιώματα των ανθρώπων και ως προς τον πρωτεύων που είναι η ομαλή λειτουργία της εκπαίδευσης. Κύριε Υπουργέ, κάτι το οποίο δεν ξέρω είναι της αρμοδιότητάς σας, αλλά είναι και συναρμοδιότητα άλλων υπουργείων. Πριν περάσουμε στα ερωτήματα για την παιδεία, και αυτό για την παιδεία είναι φοιτητικό επίδομα. Αυτό καταργήθηκε, δεν καταργήθηκε, θα δοθεί, δεν θα δοθεί. Νέα παιδιά, φοιτητές που έπαιρναν αυτό το στεγαστικό επίδομα, δεν επιφοιτητικό, είναι το στεγαστικό επίδομα, δεν το έχουν πάρει. Και λένε. Πάντως υπάρχει μια διαδικασία, έχει ανακοινωθεί για το ζήτημα αυτό που θα λάβουν οι άνθρωποι το επίδομά τους. Θα το πάρουν. Θα συνεχιστεί. Ναι, δεν υπάρχει κάποια απόφαση να κοπεί το επίδομα αυτό. Το θέμα. Άρα λέτε. Κατηγορίες φοιτητών. Να μπορώ να ελπίζω, εγώ δεν έχω, αλλά για λογαριασμό αυτών που ρωτάνε, ότι με τα χρήματα που θα πάρουμε τώρα κάποια ποσά θα πάνε και για αυτούς τους σκοπούς. Βεβαίως, να ελπίζετε όχι ότι θα πάνε κάποια από αυτά, ότι όσα έχουμε δεσμευτεί θα γίνουν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μέσα στις επόμενες μέρες υπάρχει δέσμευση του Υπουργού ότι θα δεθούν. Το επίδομα ότι έχει αλλάξει διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά πλέον. Έτσι, άλλο ηλεκτρονικά. Απλώς να γίνει. Πρέπει κάτσε να το πάρουν πρώτα. Εσύ μου λες τώρα ότι αλλάξει η διαδικασία. Άλλες από το περσινό. Δεν έχουν πάρει ακόμα το περσινό. Εγώ έλεγα για το φετινό. Ναι, να μου πεις ακόμα δεν έχουν πάρει το περσινό και εσύ μου λες θα αλλάζει η διαδικασία. Εγώ έφτασα στο φετινό κιόλας, Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, πολλά τα οποία ακούστηκαν τις τελευταίες μέρες και αφορούσαν το Υπουργείο Παιδείας και τις αλλαγές.
για το θέμα του ολοήμερου σχολείου, το οποίο δεν καταργείται, λέτε εσείς, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά που σχολάνε μία και τέταρτο, όπως όλα τα παιδιά, να πηγαίνουν στη συνέχεια στο ολοήμερο σχολείο, με τη βασική προϋπόθεση να εργάζονται και οι δύο γονείς. Αυτό δεν είναι αποτρεπτικό και απαγορευτικό για μια σειρά από οικογένειες? Έχουμε μια γυναίκα η οποία... Να σας απαντήσω. Ναι, ναι, παρακαλώ. Να σας απαντήσω. Το πρώτο είναι ότι για πρώτη φορά φέτος καθιερώνουμε, ιδρύουμε ένα ενιαίο τύπου ολοήμερο σχολείο σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα παιδιά, και όχι το 1/3 όπως συνέβαινε μέχρι φέτος, θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μαθήματα ξένη γλώσσα από την πρώτη του δημοτικού. Ορισμένα σχολεία τα τετραθέσια και κάτω και δεύτερη γλώσσα θα μπορούν να κάνουν. Θα έχουν μαθήματα θεατρικής αγωγής όλα τα σχολεία και όχι μερικά. Και μια σειρά άλλα μαθήματα τα οποία εμπλουτίζουν, κάνουν πιο πλούσιο το δημοτικό σχολείο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερον, για λόγους παιδαγωγικούς, και αυτό δεν το λέει μόνο το σημερινό Υπουργείο, αλλά το έχουν πει και άλλοι φορείς, και η ΔΟΕ παλιότερα, τώρα το λέει δεν το λέει, είναι σε μια φάση συνδικαλιστικής αντιμετώπισης, αλλά και ενώσεις επιστημονικές των εκπαιδευτικών, λέμε 7 ώρες για μικρά παιδιά στο σχολείο, σε κτίρια μάλιστα τα οποία συχνά δεν είναι λειτουργικά, είναι ένα απάνθρωπο ωράριο. Άρα, παντού 6 ώρες, με πλούσιο πρόγραμμα, κάτι που δεν ίσχυε μέχρι τώρα, και μετά τη μία και τέταρτο, όσα παιδιά εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις που υπήρχαν και πέρσι και πρόπερσι, θα πηγαίνουν στο ολοήμερο σχολείο μέχρι τις 4 το απόγευμα. Εδώ λέτε με προϋπόθεση, με ρωτάτε τώρα, με προϋπόθεση να δουλεύουν οι δύο γονείς. Με ρωτάτε, ένα λεπτό. Έχω μιλήσει αναλυτικά στη Βουλή. Ένα στοιχείο είναι να δουλεύουν και οι δύο γονείς. Γιατί? Δεύτερο, ίσχυε μέχρι τώρα. Δεν έβαλα εγώ κάποιο νέο κριτήριο. Να το αλλάξω. Η λογική είναι, ένα λεπτό, περιμένετε. Η λογική είναι ότι έχουμε 600.000 παιδιά στο δημοτικό σχολείο. Ξέρετε πόσοι συμμετέχουν στο ολοήμερο? Συμμετέχουν περίπου 50.000 από τα παιδιά αυτά. Για ποιο λόγο? Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι η ελληνική οικογένεια υποστηρίζει μια άλλου τύπου διαδικασία. Θέλει το παιδί στο σπίτι. Αυτό είναι γνωστό σε όλους. Δεύτερον, διότι μια μεγάλη κατηγορία γονιών, είτε αυτοί που δουλεύουν και οι δύο, αυτό είναι το λογικό, δεν υπάρχει μάνα στο σπίτι δηλαδή, είτε γονείς οι οποίοι δεν δουλεύουν μεν τυπικά όπως είναι οι άνεργοι, αλλά όμως αναζητούν, ψάχνουν δουλειές του ποδαριού, μαύρη εργασία, που δεν μπορεί να αποδειχθεί αυτή με κάποιο τρόπο, ακριβώς, παρά μόνο μια υπεύθυνη δήλωση. Τρίτον, οικογένειες μονογονεϊκές, είτε γιατί είναι χείρες οι γυναίκες, είτε γιατί είναι ανήπαντες μητέρες, είτε. Τέταρτον, παιδιά από ειδικές κατηγορίες κοινωνικές, παιδιά φυλακισμένων και ούτω καθεξής, να μην επεκταθώ. Όλες αυτές οι κατηγορίες θα καλυφθούν. Το έχω τονίσει στη Βουλή αναλυτικά. Θα καλυφθούν. Ξέρετε. Πηγαίνουμε με τη διαδοχική προσέγγιση. Παίρνουμε τις αιτήσεις και θα καλυφθούν. Το ολοήμερο σχολείο φέτος θα επεκταθεί και θα εμπλουτιστεί. Δεν θα συρρυκνωθεί και πολύ περισσότερο αυτές οι γελοιότητες που ακούστηκαν και ευτυχώς παίρνει πίσω η Νέα Δημοκρατία, γιατί εκτίθεται και ο κύριος Μητσοτάκης ο ίδιος. Με αυτά που είπε, δεν θα καταργηθεί. Εδώ όμως, ξέρετε, στο ολοήμερο το παιδί πήγαινε γιατί είχε τη δυνατότητα να διαβάσει και να έχει μεγαλύτερη και καλύτερη απόδοση. Και τώρα θα γίνει. Αλλά... θα έχει 3 ώρες το ολοήμερο, κύριε Παπαδάκη. Μια φτωχή. Ναι. Αλλά θέλω να σας πω, σε μια φτωχή οικογένεια που δουλεύει μόνο ένας από τους δύο. Και γιατί η μητέρα είναι άνεργη και δεν μπορεί να βρει δουλειά. Έτσι. Ναι. Και ψάχνετε για να βρει δουλειά. Ξαναλέω και δεν θέλω να είμαι απέναντι στον κόσμο ειλικρινής. Δεν θα αλλάξει τίποτα επί το δυσμενέστερο για το ολοήμερο σχολείο. Όταν είναι άνεργη και ψάχνει για δουλειά. Όταν είναι άνεργη και ψάχνει για δουλειά, θα μπορεί το παιδί να πηγαίνει στο ολοήμερο σχολείο? Επαναλαμβάνω ότι η ανεργία, όταν αυτό το πράγμα πιστοποιείται, βεβαίως θα μπορεί να πάει το παιδί στο ολοήμερο σχολείο. Και πόσο μάλλον όταν η ανεργία συνδυάζεται και με τη μαύρη απασχόληση. Ακόμη περισσότερο. Δεν αλλάζει τίποτα. Αλλά δεν λέμε και ψέματα στον κόσμο ότι 600.000 παιδιά από το δημοτικό σχολείο θα πηγαίνουν στο ολοήμερο. Ποτέ δεν έγινε αυτό. 50.000 πηγαίνουν στο ολοήμερο. Νηπιαγωγία. Προϋπόθεση να υπάρχουν 14 παιδιά. Αλλά κρατήστε όμως αυτό που είπα, ότι τα σχολεία θα είναι πιο πλούσια σε μαθήματα, πιο ουσιαστικά. Και τα παιδιά θα πέφτουν στα κοτόπουλα την 7η ώρα στο σχολείο μέσα. Κρατήστε το αυτό.
Είναι ουσιαστική αναβάθμιση. Το κρατάμε για να το... δημοκρατική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Το κρατάμε όλων και όχι υπέρ λίγων. Το κρατάμε για να όλων των παιδιών. Το κρατάμε για να το δούμε. 14 παιδιά η προϋπόθεση για να λειτουργήσει μια τάξη νηπιαγωγείου. Τι θα γίνει στις περιοχές που δεν υπάρχουν 14 παιδιά? Θα σας απαντήσω. Θα δανειστούν από το γειτονικό νομό? Ένα λεπτό, θα σας απαντήσω. Ο νόμος λέει ότι όπου υπάρχουν απομακρυσμένες περιοχές ή όπου δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με άλλα νηπιαγωγεία κοντά, όπως είναι στην επαρχία για παράδειγμα, εκεί μειώνουμε τον ελάχιστο αριθμό από 7 σε 5. Τώρα είναι 7 ο ελάχιστος αριθμός. Εμείς τον κάνουμε 5. Στα μεγάλα αστικά κέντρα που δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, αυξάνουμε από 7 σε 14 το minimum. Διότι το maximum είναι 25 παιδιά σε κάθε τάξη. Άρα και 15 και 16 να είναι και 17 δεν σημαίνει ότι δεν θα λειτουργήσει η τάξη. Βεβαίως. Αυτό να το πείτε όμως. Και 7 και 8 και 9 αν είναι, δεν θα κλείσει νηπιαγωγείο σε καμιά περιοχή της χώρας. Πουθενά δεν θα κλείσει νηπιαγωγείο. Τον νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει με αναδιάρθρωση των διαφόρων τμήματων του. Εάν διαπιστωθεί ότι είναι ο μικρότερος από τον προβλεπόμενο αριθμό των παιδιών, δεν θα κλείσει τον νηπιαγωγείο, λέτε? Δεν θα κλείσει κανένα νηπιαγωγείο σε κανένα μέρος της χώρας. Μένει να το δούμε. Και... μα είναι δεσμεύσεις αυτές, βεβαίως. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον... τρέχουν όσοι λένε διάφορα πράγματα και μάλιστα, όπως είπατε, γι' αυτό είσαστε εδώ για να απαντήσετε. Εδώ είμαστε. Και κρατάμε. Και μια ερώτηση. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί ανεβάζουμε το μίνιμουμ από 7 σε 14? Γιατί? Διότι θέλουμε να έρθουν στο σχολείο και τα προνήπια. Από το 1985 υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά δυστυχώς η πολιτεία δεν έχει προσπαθήσει να την υλοποιήσει. Εμείς θέλουμε και τα προνήπια σε συνθήκες οικονομικής κρίσης που δεν μπορεί να πάνε σε ιδιωτικούς σταθμούς τα παιδιά, να έρθουν στον νηπιαγωγείο. Αποκλείονται πολλά παιδιά από τους παιδικούς σταθμούς, τους δημόσιους και τους δημοτικούς. Γι' αυτό λέμε, γιατί μπαίνουν αυστηρότατα. Τα παιδιά από 5 έως 7 να πηγαίνουν στον νηπιαγωγείο. Εγώ σας μιλάω και για μικρότερες ηλικίες που αποκλείονται, γιατί τα εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι πάρα πολύ χαμηλά. Είναι πάρα πολύ χαμηλά, κύριε Υπουργέ. Να το δείτε αυτό το θέμα για τους προνηπιακούς σταθμούς. Αυτό είναι θέμα που αφορά άλλο Υπουργείο και όχι εμάς. Όχι, να το δείτε, είσαστε στέλεχος. Εγώ μιλάω για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας και δίνουμε μάχη να έρθουν πολλά παιδιά από τα προνήπια στα νηπιαγωγεία. Αυτή είναι η μάχη μας. Και κάτι τελευταίο. Δεν υπάρχει νηπιαγωγείο στο οποίο δεν θα υπάρχει ένας ικανός αριθμός παιδιών. Διότι οι νέες παιδαγωγικές, η λεγόμενη ομάδα συνεργατική, προϋποθέτουν έναν αριθμό ικανό για να γίνει νηπιαγωγείο με ζωή, με συμμετοχή. Μια τελευταία. Μια ιστορία. Μια τελευταία ερώτηση. Θρησκευτικά. Έχει ανοίξει ένας πόλεμος με την κατάργηση του μαθήματος των θρησκευτικών. Της απαγόρευσης της επίσκεψης ιερωμένων στα σχολεία. Μάλιστα, τίποτα υπάρχουν... από τα δύο δεν θα γίνει. Και τίποτα. Δεν θα καταργηθεί. Δεν θα καταργηθεί. Τα θρησκευτικά για να μην σαπίσει δεν καταργούνται, και το... αλλά για να μην σαπίσει και το χέρι σας. Όχι τίποτα άλλο, γιατί... όπου εμείς καταδικάζουμε τέτοιες. Να είστε καλά. Είναι αντιχριστιανικές αυτές οι δηλώσεις. Εμείς τις καταδικάζουμε για οποιονδήποτε. Μίσος είναι. Μίσος. Και καταδικάστηκε και από ιδεολογικά αντίθετού σας. Και εγώ το χάρηκα που άκουσα ανθρώπους οι οποίοι είναι νεοδημοκράτες και καταδίκασαν αυτές τις δηλώσεις του Αμβροσίου. Δεν έχουν σχέση με το κήρυγμα του Θεού και της χριστιανικής διδασκαλίας. Έχετε δίκιο. Αλλά να πάμε τώρα στην ουσία. Καταργείται λοιπόν το μάθημα. Πρώτον, δεν υπάρχει κατάργηση του μαθήματος των θρησκευτικών. Μάλιστα. Είναι το μοναδικό, μη βασικό μάθημα που διδάσκεται από την τρίτη δημοτικού μέχρι την τρίτη λυκείου. Είναι κωμωδία αυτό που λέγεται περί κατάργησης. Ένα αυτό. Δεύτερον, και είναι σημαντικό, αναμορφώνεται. Διότι το μάθημα δεν θέλουμε να είναι μια παπαγαλία κατηχητικού στα σχολεία, δεν θέλουμε να είναι ένα ομολογιακό μάθημα, το οποίο το βαριούνται και από τα παιδιά, πάρα πολλά παιδιά. Δεν θέλουμε να είναι ώρα του παιδιού το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία. Θέλουμε να αποκτήσει μια μορφωτική ουσιαστική υπόσταση, μια προσπάθεια διαμόρφωσης ηθικών και δημοκρατικών αξιών για τα παιδιά, όπως πρέπει να κάνει το σχολείο. Και με αυτή την έννοια το αναμορφώνουμε. Βεβαίως δίνουμε έμφαση στη διδασκαλία της πολιτιστικής πλευράς της Ορθοδοξίας, που είναι πολύ σημαντική για τον νέο Έλληνα.
Αλλά από την άλλη το ανοίγουμε και στην ενημέρωση και για τις άλλες θρησκείες. Εδώ έχουμε μετανάστες. Εδώ γίνονται πόλεμοι στην περιοχή μας πάνω σε δόγματα θρησκευτικά. Δεν θα ξέρουν τα παιδιά στα σχολεία και μάλιστα οι έφηβοι τι ακριβώς συμβαίνει γύρω τους. Είναι σαφές λοιπόν ότι επαναλαμβάνω, αναμορφώνεται. Υπάρχει ήδη ένα πιλωτικό πρόγραμμα εδώ και 2 χρόνια. Ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε για την εφαρμογή του. Και είμαστε στο τελικό στάδιο. Η απαγόρευση ιερέων. Η απόφαση θα ληφθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που είναι βάσει του νόμου το αρμόδιο για τα προγράμματα σπουδών. Το σχολείο στην Ελλάδα είναι κοσμικό. Ακούμε τι λέει η Εκκλησία σε όλες τις μορφές της. Ακούμε και τους ορισμένους τζιχαντιστές Μητροπολίτες τι λένε. Εντάξει. Η απόφαση, επαναλαμβάνω, είναι απόφαση που θα λάβει η πολιτεία, γιατί το σχολείο είναι κοσμικό. Δεύτερο θέμα. Το ζήτημα που αφορά τις επισκέψεις ιερωμένων στα σχολεία. Βεβαίως, όχι όμως μέσα στο πρόγραμμα το διδακτικό. Δεν θα μπαίνουν στα μαθήματα μέσα για να επιτηρούν τους καθηγητές και να βγάζουν τους δικούς τους λόγους, τα κηρύγματά τους. Οι παράγοντες οι εκκλησιαστικοί μπορούν να πηγαίνουν, όπως και άλλοι φορείς, κοινωνικοί, συγγραφείς και άλλοι, θα πηγαίνουν όμως εκτός διδακτικής ώρας. Όχι μέσα στην αίθουσα δηλαδή, αλλά μπορούν να είναι την ώρα που τα παιδιά και είναι στην αίθουσα αφού τελειώσει το μάθημα. Άλλο είναι αυτό. Μάλιστα. Όχι στο προάβλιο. Έτσι ερχόντουσα και σε εμάς, δηλαδή. Εγώ και στα χρόνια τα δικά μου στο Χαλάντρι, στο σχολείο. Άλλο έτσι. Είναι αυτό. Έτσι άλλο αυτό και άλλο στο μάθημα μέσα να μπαίνουν και μάλιστα κάθε εβδομάδα οι επιχώροι, οι Μητροπολίτες για να ελέγχουν τους θεολόγους αν κάνουν καλά το μάθημά τους ή όχι. Όχι τέτοια πράγματα. Ούτε επίσης θα αφήσουμε τη δυνατότητα να μπαίνουν οι ιερωμένοι οι οποίοι θα αμφισβητούν. Χωρίς αντίλογο κιόλας. Μήπως όμως τα μεμονωμένα θα αμφισβητούν τη θεωρία του Δαρβίνου για την εξέλιξη. Εκεί το σχολείο στηρίζεται, στη θεωρία του Δαρβίνου για την εξέλιξη. Τα μαθήματα. Δεν θα μπαίνει ένας ιερωμένος μέσα να μας λέει άλλα πράγματα και μάλιστα χωρίς αντίλογο. Αυτό δεν είναι σχολείο. Αυτό είναι ξέφραγο αμπέλι. Δεν είναι ανοιχτό σχολείο αυτό που το θέλουμε. Αλλά μπορείτε να φανταστείτε. Μπορείτε να φανταστείτε τώρα να υπάρχει αντιδικία μεταξύ των μαθητών και του ιερέα, ο οποίος θα κηρύττει την χριστιανική διδασκαλία και τα παιδιά θα έχουν. Και τα παιδιά θα λένε ότι αυτά που λες είναι απαράδεκτα και δεν ισχύουν. Μα δηλαδή, γι' αυτό δεν πρέπει να πηγαίνει ο ιερέας. Μην το κάνουμε το σχολείο αμφιθέατρο δηλαδή. Γι' αυτό δεν πρέπει να πηγαίνει ο ιερέας και ο αρχιερέας να κάνει κήρυγμα στο σχολείο. Τα κηρύγματα στην εκκλησία. Μάλιστα, το σχολείο έχει μαθήματα το σχολείο. Διάλογο επικοινωνικών προβλημάτων, καμία αντίρρηση που θα συμμετέχουν και παράγοντες εκκλησιαστικοί όπως και άλλοι κοινωνικοί παράγοντες. Αλλά ο ρόλος σχολείου είναι η μάθηση και όχι τα κηρύγματα. Κύριε Υπουργέ, κηρύγματα στην εκκλησία. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας και συμμετοχή σας εδώ. Το επιβάλλουν οι συνθήκες, γιατί τώρα είμαστε και μπροστά σε εξετάσεις. Θα πάνε όλα καλά σε εξετάσεις. Ξεκινάνε τα παιδιά. Να δούμε αν θα έχουμε κινητοποιήσεις και πώς θα το κινητοποιήσετε το καθηγητό. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Είναι μια άποψη από ό,τι πληροφορήθηκα που διατυπώνεται όχι από τα επίσημα συνδικαλιστικά όργανα, αλλά από αδιόριστους καθηγητές. Εντάξει. Καταλαβαίνω την πίεση για εργασία. Έχουν απόλυτο δίκιο όλοι οι άνθρωποι. Δεν μπορεί η εκπαίδευση να ικανοποιήσει την πίεση για εργασία 100.000 αδιορίστων που ζητούν να γίνουν εκπαιδευτικοί. Πρέπει να έχει διαδικασίες μέσω του ΑΣΕΠ για διορισμό μόνιμου προσωπικού. Σε αυτές τις διαδικασίες προφανώς πρέπει να ληφθεί υπόψη τα δικαιώματα, να ληφθούν υπόψη τα δικαιώματα των επί πολλά χρόνια αναπληρωτών. Είναι σαφές και αυτό που λέτε. Θα υπάρξει δημόσιος διάλογος. Προκειμένου να, όπως φέτος βρήκαμε μια λύση για τις προσλήψεις. Αρκεί να μην σας πάει πίσω τα σχέδια ο κόφτης. Αρκεί να μην σας πάει τα σχέδια πίσω ο κόφτης του χρόνου τον Απρίλιο. Δεν υπάρχει κόφτης, διότι στο θέμα της παιδείας αύξηση θα έχουμε των δημοσίων δαπανών, μείωση δεν θα έχουμε. Θα είχαμε μείωση αν εφαρμοζόταν το πρόγραμμα της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, σύμφωνα με το οποίο το 2018 θα έπεφτε από το ήδη μικρό 2,8% επί του ΑΕΠ, στο 1,9%, προσέχετε, 1,9% του ΑΕΠ η δαπάνη του δημοσίου για την εκπαίδευση. Εμείς θα την αυξήσουμε. Θα το δείτε συντόμως. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε. Και εγώ, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εμείς...